Εδώ κοντά μας η τομεάρχη προστασίας του πολίτη της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Γκελεστάθη. Παραμένει και ο Βαγγέλης. Καλημέρα, καλημέρα, κύριε Γκελεστάθη. Καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Τώρα είναι βαριά να πείτε μια κουβέντα και για αυτή την υπόθεση. Βεβαίως έχει επιληφθεί η δικαιοσύνη και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι σοβαρό θέμα. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Ο τρόπος που ενήργησε ένας αστυνομικός έχει δημιουργήσει εντάσεις. Καταρχάς θέλω να εκφράσω κι εγώ την οδύνη μου για τον χαμό του 16χρονου. Ακούστε, το είπατε πολύ σωστά. Η ίδια η οικογένεια έχει παρακαλέσει τους πάντες να αποτίσουν φόρο τιμής έτσι όπως αρμόζει και όχι έτσι όπως θα ήθελαν κάποιοι. Mm-hmm. Λοιπόν, εδώ πέρα, τις πρώτες μέρες, τις πρώτες 2-3 μέρες, κάποιοι Ρωμά, γιατί το σύνολο είναι κάποιες δεκάδες χιλιάδες, έτσι, να μην μιλάμε για το σύνολο. Έτσι. Κάποιοι ελάχιστοι Ρωμά, προφανώς βρισκόμενοι σε έναν συναισθηματικό φόρτο και προφανώς μη έχοντας επεξεργαστεί λογικά και ψύχρεμα τα γεγονότα στο μυαλό τους, mm-hmm. προέβησαν σε κάποιες ασχήμιες, η αλήθεια είναι, οι οποίες υπάρχει δεν νομίζω ότι... Υπάρχει επεξεργασία που μπορεί να δικαιολογεί τη σφαίρα στο κεφάλι του Ακούστε, παιδιού. Οι οποίες δεν... Γιατί να μην ξεχνάμε ότι το παιδί αυτό δεν πυροβόλησε. Δεν αντιστάθηκε με όπλο, δεν είπε τέτοιο. Θα τα δούμε, θα τα δει δικαιώσεις είναι αυτά. Μην βγάζουμε πολύ λεπτό, μισό λεπτό. Ναι. Για να ολοκληρώσω το προηγούμενο και να σας πω αμέσως πάνω σε αυτό. Οι ασχήμιες αυτές λοιπόν ούτε τιμούσαν το 16χρονο που τότε ήταν ακόμα στη ζωή, ούτε τιμούσαν τους ίδιους. Mm. Προφανώς στη συνέχεια, αντιλαμβανόμενοι ότι δεν υπήρχε, δεν είχαμε κάποιο, δεν υπήρχε... Απομπέρα συγκάλυψης, τι. Αφενός, προφανώς στη συνέχεια, αντιλαμβανόμενοι αφενός ότι έχει επιληφθεί η δικαιοσύνη και ότι δεν υπάρχει απολύτως καμία απόπειρα συγκάλυψης από κανέναν και για οτιδήποτε. Και, δράσης, λέτε, και αφετέρου δράσης. Αντιλαμβανόμενοι ότι επρόκειτο για ένα μεμονωμένο περιστατικό σε κάθε περίπτωση και ότι δεν υπήρχε κάποιο φαινόμενο όπως κάποιοι θέλησαν να το παρουσιάσουν, ότι δεν υπήρχε κάποιο... Αυτό το ξέρουν βιωματικά οι ίδιοι οι Ρωμά, ότι δεν υπάρχει κάποιο πογκρόμ της ελληνικής αστυνομίας εναντίον τους. Mm-hmm. Αντιλαμβανόμενοι λοιπόν αφενός το ένα και αφετέρου το άλλο, σταμάτησαν και οι ίδιοι τις ασχήμιες. Σταμάτησε γρήγορα, λοιπόν, λέτε, αυτό το σκηνικό. Υποκινήθηκε και πολιτικά αυτό. Κάποιοι, ενώ οι ίδιοι σταμάτησαν να... Μια καλημέρα και στον κύριο Καλιακμάνη. Καλημέρα, κύριε Καλιακμάνη. Καλημέρα. Κάποιοι, ενώ οι ίδιοι σταμάτησαν να επιδίδονται σε αυτές τις ασχήμιες, ναι. θέλησαν, επειδή προφανώς θεώρησαν ότι τους ευνοεί πολιτικά, και συγκεκριμένα, για να μην λέω κάποιοι, ο ΣΥΡΙΖΑ, επειδή μονίμως θρέφεται από τον μπάχαλο και από το χάος, θέλησε να πυροδοτήσει αυτές τις καταστάσεις. Αντί να κατευνάσει τα πλήθη, θέλησε να πυροδοτήσει αυτές τις καταστάσεις. Mm-hmm. Τώρα, σε αυτό που είπατε, κύριε Παυλόπουλε, αν ήταν μια σφαίρα στο κεφάλι ενός 16χρονου, αν μπορεί να έχει πολλές ερμηνείες κτλ. Να σας πω κάτι. Κυρία Γκελεστάθη, το βασικό για το οποίο σας κατηγορούν πολιτικά, τα κόμματα της αντιπολίτευσης και ο ΣΥΡΙΖΑ πρωτίστως, αλλά και τον κύριο Κουτσούμπα άκουσα σε πολύ υψηλούς τόνους, να λέει ότι κάποιοι από αυτούς δεν αξίζουν όχι ούτε μισθό να παίρνουν, διότι δεν υπηρετούν τον ρόλο το οποίο τους έχει δώσει η πολιτεία, είναι ότι έχετε μπει σε μια λογική κρατικής βίας. Ότι η αστυνομία δεν επιτελεί τον ρόλο της, έτσι όπως ορίζεται από το Σύνταγμα, αλλά η κυβέρνηση έχει δώσει εντολή, λευκή επιταγή, οδηγία, ό,τι είναι αυτό, για άγρια καταστολή. Λοιπόν, στην Ελλάδα έχουμε... Είμαστε αστικό κράτος δικαίου, είμαστε μία δυτικού τύπου δημοκρατία, η αστυνομία είναι εκτελεστικός βραχίωνας του κράτους και δρά στο πλαίσιο της νομιμότητας και μόνο. Όποιοι θέλουν να κατέβουν σε εκλογές με αφήγημα κρατικής καταστολής και με αφήγημα αστυνομικής βίας και με αφήγημα δεκαετίας του 50, καλύτερα να μην κατέβουν καθόλου σε εκλογές. Πάμε στον κύριο Καλιακμάνη. Και να πω και κάτι, αν μου επιτρέπετε, για τον κύριο Κουτσούμπα. Ναι. Ο κύριος Κουτσούμπας προφανώς, επειδή ψήφισε το ΚΚΕ, το επίδομα στους αστυνομικούς, και επειδή εν συνεχεία δέχθηκε κάποια πειρά από τον ευρύτερο αριστερό χώρο, και επειδή θέλησε προφανώς να παρακολουθήσει το τσίρκο
του ΣΥΡΙΖΑ που αρχικώς είπε η συγγήτριά του θα ψηφίσει το 600. Εν συνεχεία με ένα σατανικό τρόπο δεν ψήφισαν το σωστό κουτάκι. Yeah. Εν συνεχεία την επόμενη μέρα το διόρθωσαν. Εν συνεχεία είχαμε τους 9 που για να εξομαλυνθεί λίγο η κριτική από τα αριστερά έκαναν διαμαρτυρία στον πρόεδρο. Mm-hmm. Τους 270... Μετά το διεύρυναν κιόλας, για να πάει κι αλλού το 600. Τους 270 που επίσης για να καλύψουν τον αριστερό χώρο έστειλαν επιστολή στον πρόεδρο. Mm-hmm. Τους υπόλοιπους που είπαν ότι θα φέρουν τροπολογία ένα για να πάρουν... Λέτε, δηλαδή γενικά. Ναι. Λοιπόν, προφανώς για να παρακολουθήσει αυτό το... Ένιωσε την ανάγκη να παρακολουθήσει αυτό το τσίρκο. Mm-hmm. Και εν συνεχεία ήρθε και είπε ότι ναι μεν το ψηφίσαμε, αλλά διαχωρίζουμε τη θέση μας για κάποιους οι οποίοι δεν αξίζουν όχι απλώς επίδομα αλλά ούτε μισθό. Θα περίμενα πάντως από την κυρία Κελεστάθη, από την κυρία Κελεστάθη, που είναι από τα πιο προοδευτικά και νέα παιδιά της Νέας Δημοκρατίας και είμαι σίγουρος ότι θα πάει πολύ καλά και στην υποψηφιότητά της εκλογές, θα περίμενα μια διαφορετική αντιμετώπιση, το να κάνω μέτωπο εναντίον της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως ή της ελάσσονος ή μείζωνος αντιπολιτεύσεως με αφορμή μια σφαίρα ενός αστυνομικού. Που επειδή το σαμαράκι, τώρα, το οποίο σαμαράκι του δρόμου τον τίναξε και πυροβόλησε κτλ. Θα περίμενα. Ναι, αλλά είπε ότι η υπόθεση είναι στη δικαιοσύνη. Δηλαδή δεν υπάρχει συγκάλυψη εδώ. Πήγε αμέσως στη δικαιοσύνη, κρατείται και μετά. Αλίμονο. Αλίμονο, βέβαια, Άκη μου. Ναι, αυτό λέει. Δηλαδή, αλίμονο αν δεν πήγαινε. Αλίμονο αν δεν πήγαινε. Και να κερδοσκοπήσουν και να πυροβολήσουν. Δηλαδή, είναι ένας αστυνομικός ο οποίος βλέπει CSI, νομίζει ότι είναι στο άλογο, γέρνει στο πλάι και πυροβολεί πάνω στη μηχανή. Λοιπόν, εντάξει, αυτό τώρα. Ενώ υπάρχουν πολύ σοβαροί αξιωματικοί, πολύ σοβαροί αστυνομικοί, τους βλέπουμε στις γειτονιές, τους αισθανόμαστε δίπλα μας και μπράβο τους που κάνουν αυτό το έργο. Δεν το συζητάμε καθόλου. Αν ο αστυνομικός βλέπει πολύ CSI ή το αν ο αστυνομικός έκρινε ότι εκείνη τη στιγμή τον εμβόλιζαν και έκρινε... Αλήθεια τώρα, κυρία Κελεστάθη. Αλήθεια ψέματα θα το κρίνει η δικαιοσύνη, δηλαδή, δεν θα το κρίνει έχεις ούτε 10 εσείς, αστυνομικούς εγώ. Με 10 μηχανές... Δεν είχες 10 αστυνομικούς, ακούστε, μην μου βάλετε στη θέση να κάνω το συνήγορο του αστυνομικού, δεν γιατί είναι δεν είναι σωστό να κάνουμε δίκη εδώ πέρα. Δεν λέω ότι είναι συνήγορος. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς είναι. Οι αστυνομικοί ισχυρίζονται ότι δις πήγε να τους εμβολήσει και έκριναν ότι είχαν κίνδυνο ζωής. Άρα δεν ξέρω αν βλέπουν πολύ CSI ή αν έκριναν όντως ότι είχαν κίνδυνο ζωής, θα το κρίνει η δικαιοσύνη, όχι εμείς. Ελάτε να μιλήσει και αστυνομικός. Με συγχωρείτε, ένα δευτερόλεπτο πάνω σε αυτά που υπόθηκαν. Εμείς προσπαθούμε να κάνουμε μέτωπο με την αντιπολίτευση σε έναν 16χρονο. Ή ο κύριος Τσίπρας είπε κάτι ανεκδίγητα ότι αν κλέψεις 20άρικο, βρίσκεσαι με μία σφαίρα στο κεφάλι. Μετά ακολούθησαν. Ναι, επικρίθηκε. Αλλά, δεν έχει σημασία, με συγχωρείτε, επικρίθηκε, αλλά δεν μάζεψε τα στελέχη του που μετά το πήγαν σε άλλη πίστα. Μάλιστα. Ακούσαμε κάτι απίθανο από τον κύριο Μπάρκα ότι αν είχε βγει ένα 20άρικο από το μπάκο της κυρίας Καϊλή θα είχε σωθεί η ζωή ενός 16χρονου. Είδαμε τον κύριο Μπαλτά να λέει ότι... Μακάρι να πάμε σε καταστάσεις 2008 με αφορμή αυτό το περιστατικό. Έχουμε άλλα στελέχη. Λέτε ότι επιχείρησαν να κάνουν μπαχαλοποίηση τύπου 8. Δεν είναι πρόδειλο ότι πυροδοτούν συνεχώς την κατάσταση προκειμένου να εκτροχιαστεί. Γιατί το μόνο στο οποίο μπορούν να επενδύσουν είναι τον μπάχαλο. Κύριε Καλιαχμάνη, Όταν δεν υπάρχει πρωτόκολλο για τα όπλα. Δεν μπορώ να ρωτήσω κάτι. Όταν ο κύριος Καλαματιανός, που είναι ένας σοβαρός άνθρωπος, συσχετίζει το τωρινό περιστατικό της Θεσσαλονίκης με το περιστατικό του Περάματος και με το περιστατικό Γρηγορόπουλου, τρία άσχετα περιστατικά μεταξύ τους, προκειμένου να δημιουργήσει κλίμα και να μιλήσει για φαινόμενα, τι προσπαθούν να κάνουν. Ελάτε, κύριε Καλιαχμάνη. Κοιτάξτε, καταρχήν να πω στο φίλο μου εκεί να μην δικάζει, γιατί δεν είναι πολύ καθόλου. Κύριε Καλιαχμάνη, δεν δίκασα καθόλου. Τις μαρτυρίες, διάβασα τις μαρτυρίες, κύριε Καλιαχμάνη μου, δεν δίκασα καθόλου. Δεν είναι τόσο εύκολο να βγάλει ένα όπλο και να κάνει το καμπόι, και αυτός είναι σε πολύ δύσκολη θέση και εγώ είμαι σε πολύ δύσκολη θέση που πρέπει να σχολιάσω, ενώ χθες ήταν η κηδεία του ανήλικου και για άλλη μια φορά θα πω συλληπιτήρια στην οικογένειά του. Mm-hmm. Όμως αυτοί οι άνθρωποι ευτυχώς έδειξαν αυτοσυγκράτηση. Mm-hmm. Δεν κατάφεραν κάποιοι αντιεξουσιαστές να τους παρασύρουν, γιατί αυτό προσπάθησαν. Αυτοί οι άνθρωποι, ξέρετε, δεν έχουν λάβει μόρφωση. Λειτουργήσαν με κάποιο τρόπο. Φυσικά θα πρέπει να αντιληφθούν ότι για να παίρνεις τα όπλα και να πυροβολείς είναι παράνομη ενέργεια. Είμαστε σε ένα κράτος δικαίου. Οι άλλοι όμως που άρχισαν τα επεισόδια
έχουν λάβει μόρφωση και είναι υποκινούμενοι. Είναι, σίγουρα, είναι σίγουρο ότι είναι υποκινούμενοι. Και πολλοί από αυτούς, λάβει και πολλοί από αυτούς που είναι υποκινούμενοι, κύριε Καλιακλάνη, δεν έχουν αντιληφθεί ότι είναι υποκινούμενοι. Λέω για τους εντυπωσιαστές. Τι σημαίνει, για κάποιους πήραν τα όπλα, Ευαγγέλη. Τι σημαίνει ότι δεν έχουν λάβει μόρφωση. Το ότι δεν έχουν λάβει μόρφωση δεν το κατάλαβα. Μπορεί να το εξέλαβα διαφορετικά. Να σας πω τι σημαίνει. Ναι. Δεν φρόντισε η πολιτεία να τους αναγκάσει να πάνε τα παιδιά του σχολείο. Αυτό σημαίνει, με απλά λόγια. Μάλιστα. Πηγαίνουν σχολείο, έχουν λάβει, μήπως κάνουν λάθος. Περισσότεροι όχι. Οι άλλοι όμως, οι άλλοι που άρχισαν τα επεισόδια στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα, είναι εγγράμματοι. Έχουν εγγράμματοι. Έχουν μόρφωση. Είναι όμως υποκινούμενοι. Δεν ήταν Ρωμά, κυρία Καλιαγμάνη. Δεν ήταν Ρωμά, αυτοί που λέει με γνωστή άγνωστη. Που πήγαν στην ΑΣΟΕ, πήγαν στο Απιθύτα και το καθεξής. Φυσικά δεν είναι Ρωμά. Και βγήκαν απλώς, κατά παραγγελία, κύριε Καλιαγμάνη. Λέτε ότι ήταν υποκινούμενοι. Ναι, κατά παραγγελία βγήκανε. Πάντα κατά παραγγελία δεν βγαίνουνε. Δεν ξέρω από ποιους, εγώ δεν θα πω, δεν θα αναφερθώ. Δεν θα κάνω πολιτική. Mm-hmm. Δεν είναι υποκινούμενοι. Πάντως είναι σαν έτοιμοι κάθε φορά. Κοιτάξτε, πολιτική, είναι έτοιμοι και βγαίνουν. Είναι έτοιμοι. Πολιτική είναι όμως κάνετε όταν λέτε ότι βγαίνουν κατά παραγγελία, κύριε Καλιαγμάνη μου. Τι πολιτική κάνω, γιατί είπα ποιος... Αφού λέτε, βγαίνουν κατά παραγγελία. Αυτό δεν είναι πολιτική άποψη. Πώς γίνεται και έχουμε συντονισμένες. Δεν το ξέρω, εσείς είστε αστυνομικός και εσείς θα μου το πείτε. Η αστυνομία γνωρίζει καλύτερα από μένα. Πώς. Εσείς είστε αστυνομικός, εσείς θα μου το πείτε. Η αστυνομία, λέω, γνωρίζει καλύτερα από εμένα. Εσείς τι λέτε, θέλετε να το πάμε από την αρχή. Είναι υποκινούμενοι ή όχι. Εσείς τι θεωρείτε. Από ποιον είναι υποκινούμενοι. Αυτό είναι πολιτική δήλωση που κάνετε τώρα. Εγώ σας ρωτάω αν είναι υποκινούμενοι. Από ποιον είναι υποκινούμενοι. Όχι, εγώ θεωρώ ότι είναι αυθόρμητη αντίδραση. Καλή, κακή, να την κρίνουμε. Αυθόρμητη αντίδραση σε δύο-τρεις πόλεις συντονισμένα και με μολότοφ. Πότε προλαβαίνουν να μαζέψουν του μολότοφ. Ναι, το 2008 ήταν υποκινούμενο. Τίποτα. Λέω, αυτό είναι πολιτική δήλωση που κάνετε. Είναι σατανική σύγκρουση κάθε φορά που ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ένα πράγμα. Λέτε ότι είναι υποκινούμενοι. Από ποιον. Είναι πολιτική δήλωση. Αναφέρθηκα εγώ. Αυτό λέω. Εγώ λέω να μην κάνει. Μακάρι να κάνει πολιτικές δηλώσεις ο κ. Καλιαγμάνης. Αλλά λέει ότι δεν κάνω πολιτικές δηλώσεις. Εγώ δεν θέλω να πιστέψω ότι κάποιο κόμμα της Βουλής τους υποκινεί. Δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνεται έτσι, αφού το λέτε για πολιτική δήλωση. Κάποιος όμως τους υποκινεί. Έτσι. Τώρα ποιος... Πάντως έχει ένα δίκιο ο κύριος Καλιαγμάνης όταν λέει «Ρε παιδιά, πότε βγήκαν τις προλαβαίνουν τις προλαβαίνουν». Και βγήκαν πότε προλαβαίνουν και μαζεύονται. Τώρα, το, δηλαδή, το ποιος δίνει το σύνθημα. Συντονίζουν επιχειρήσεις πώς ανέβουν σε πολυκατοικίες. Οποίοι κλείνουμε με τελευταία κουβέντα να κλείσουμε. Ελάτε, κύριε. Δεν ξέρω αν είναι. Είναι σωστές, δηλαδή. Κατευνάζουν το κλίμα. Ή το πυροδοτούν. Η δουλειά του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι να πυροδοτεί το κλίμα για να γενικευθεί τον μπάχαλο. Αυτή είναι η δουλειά του. Δηλαδή, εσείς συμφωνείτε με αυτό. Ότι ο κύριος Τσίπρας πυροδοτεί τον μπάχαλο, ενισχύει τον μπάχαλο. Προφανέστατα ενισχύει. Πιστεύω ότι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης θρέφεται από τον μπάχαλο και προφανώς τον πυροδοτεί με αυτές τις δηλώσεις. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κελεστάθη. Σε κόμματα, για να μην παρεξηγηθώ. Κύριε Καλιαγμάνη, ακούστε, ευχαριστούμε, Ευαγγέλη.